γίνεται αυτό, εντάξει. Απλά θέλει μια σύνδεση στο Google, δεν θέλει. Δεν σε αφήνει επειδή στο... δεν έχει Chrome, είναι Explorer. Ελάτε σιγά σιγά, περάστε αν θέλετε, για να συνεχίσουμε. Αυτό είναι. Η εθελοντής μας θα κάνει το θα μας διαβάσει στην ολοκληρωμένη μελίδα. Ακούμε παρακαλώ. Ο επαγγελματικός χώρος που προβλέπουμε στο παρόν επιχειρηματικό σχέδιο θα διαθέτει ολοκληρωμένες υποδομές προσβασιμότητας για άτομα με ειδικές ανάγκες που κάνουν χρήση ειδικών οχημάτων, αμαξιδίων και αναπηρικών καροτσιών, ειδικό πάρκινγκ για να μπορεί να υποδέχεται ομάδες αυτών, καθώς και ειδική πίστα δοκιμών σε άρτια διαμορφωμένο γήπεδο για τις ιδιοκατασκευές που θα παράγουν οι συμμετέχοντες αυτών. Έχει προβλεφθεί η προμήθεια αρκετών σετ εργαλείων που θα χρησιμοποιούν οι ομάδες χρηστών, που σε καμιά περίπτωση δεν θα υπερβαίνουν τους 8 ανά τάξη, για λόγους πρακτικούς και καλύτερης εποπτείας τους, ειδικά όταν πρόκειται για ανήλικους. Η επένδυση παρουσιάζει υψηλό βαθμό ολοκλήρωσης, αφού μέγα μέρος των ενεργειών θα διεκπεραιώνεται από τον ετούντα και τον υπάλληλο πλήρους απασχόλησης και η προμήθεια του εξοπλισμού έχει πλήρως υπολογιστεί στο επιχειρηματικό πλάνο. Θα κάτσουμε να δούμε μαζί, κύριε λογιστή, στη σελίδα 9, το θέμα της αδειοδότησης. Δεν απαιτείται η έκδοση οποιασδήποτε άδειας. Σε ποια περίπτωση θα απαιτείται έκδοση κάποιας άδειας? Για νομικού ιδιαίτερου. Για εξηγήστε το να το ακούσει ο κόσμος. Μέσα στο πολυθέατρο, στον πολυχώρο, έχω ταυτόχρονα και ένα αναψυκτήριο. Έχει αναψυκτήριο μέσα, κάνει τόσο. Θα έπρεπε να περάσει από εκεί η περιφέρεια, αφού έχουν γίνει όλες οι διαδικασίες με τη μελέτη για την πυρασφάλεια κτλ. Και να πει ότι σε αυτό το χώρο που παρασκευάζονται φαγιά, κοντά, θα πρέπει να υπάρχει άδεια έτσι ώστε να είναι υγειονομικός άρτιος. Άλλη περίπτωση που θα χρειαζόταν μια άδεια. Ναι. Να υπήρχε ένας παλιός κρυφός νόμος, ο οποίος για λόγους βλακείας δεν τον έχουν διαγράψει, ας το πούμε έτσι. Στην Ελλάδα. Έχω εμπειρία τέτοια, γι' αυτό σας το λέω. Άλλη περίπτωση. Άδεια. Αν χρησιμοποιούνται κάποια υλικά τα οποία έχουν μια επικίνδυνοτητα. Ας πούμε. Αν πρόκειται για ιατρικό τουρισμό, μπορεί να έχουμε κάποια ραδόνια. Μπορεί να έχουμε ραδιενεργά. Μπορεί να έχουμε κάποιον ο οποίος παίρνει αέριο και ταυτόχρονα κάνουμε συγκολήσεις εκεί μέσα κτλ. Άρα βιοτεχνικός χώρος. Έχουν και αυτά, τώρα ελαφρώσαν οι άδειές τους, αλλά είναι βιοτεχνικός χώρος κτλ. Και μπορεί να θέλει άδεια. Πότε γίνεται η διαδικασία της άδειας? Λέει θέλει άδεια, λέει ο άλλος. Αυτή η δουλειά που πας να κάνεις, λέει θέλει άδεια. Ας πούμε, μπορείς εσύ να βγεις έξω με ένα τετράωρο ποδήλατο που το φτιάξεις εκεί μέσα και να κυκλοφορείς στους δημόσιους δρόμους. Απαγορεύεται. Πρέπει να έχει αριθμό πλαισίου αυτό το πράγμα. Έγκριση. Δηλαδή, δεν πάει να φτιάξεις το δικό σου αμάξι και να βγεις στον δρόμο. Τι άλλο θέλει άδεια? Να κάνεις συγκολήσεις μέσα κτλ. Από το μυαστικό σύλλογο. Αν μέσα έχεις... Αν έχεις κάποιους γιατρούς μέσα. Δεν θα πρέπει αυτό το πράγμα να γίνει κανονικά. Μπορεί ένας να κάνει τον γιατρό. Μπορεί ένας να κάνει τον φυσικό θεραπευτή. Μπορεί ένας να κάνει τον γυμναστή. Μπορεί ένας να κάνει τον, πώς το λένε, τον τουριστικό ξαναγό. Δηλαδή είναι, αυτά είναι κλειστά επαγγέλματα γιατί απαιτούν άδεια. Εσείς και του δικηγόρου. Και του δικηγόρου κτλ. Εσείς που είστε πιο νέες και πιο νέοι και με ακούτε, καταλαβαίνετε τι σημαίνει. Θέλει άδεια ένα επάγγελμα για να το ασκήσεις. Το ξέρετε αυτό το πράγμα. Είτε είστε στο πανεπιστήμιο, είτε πιο πριν, είτε πιο μετά. Υπάρχει κάποιος που μπορεί να μου το εξηγήσει. Γιατί υπάρχουν οι άδειες? Παράδειγμα, ο μπακάλης θέλει άδεια. Γιατί δεν θέλει άδεια ο μπακάλης και θέλει άδεια ο γυμναστής? Πιστοποίηση ικανοτήτων. Ο γυμναστής θα σε βάλει να κάνεις ανάσες. Θα σε βάλει να τρέξεις και να πηδήξεις πάνω από ένα σίδερο. Αν σε βάλει να κάνεις τρελά πράγματα, θα βλάψει την υγεία σου. Και απαιτείται να υπάρχει μια γνώση του κράτους ότι αυτός έχει τις ελάχιστες προϋποθέσεις για να μην σε βλάψει υγειονομικά. Και γι' αυτό και ο γυμναστής, σαν φυσικό πρόσωπο, όταν εργάζεται, πρέπει να έχει μία κάποια άδεια. Να το φέρουμε για παράδειγμα. Ποια άδεια έχει ο γυμναστής? Έχει πάει στο πανεπιστήμιο. Και συνεπώς αυτό του δίνει το δικαίωμα να εξασκήσει αυτό το επάγγελμα. Είναι άδεια εξασκήσεως επαγγελματός. Ή είναι παραδοσιακός, εμπειρικός, επειδή είναι αθλητής και έχει πάει σε σχολή προπονητών.
για να κάνει τα εκβοντό, για να κάνει πυγμαχία, για να κάνει σκι, σχολή προπονητών. Και τα δύο είναι εισάξια. Υπάρχει γενική γραμματεία του αθλητισμού που του αναγνωρίζει, που του επικυρώνει την άδεια για να μπορεί να εργάζεται με τους ανάλογους περιορισμούς κάθε φορά. Πολύ ωραία. Άρα δεν του επιτρέπει να κάνει ό,τι θέλει, όχι από κάποια διαστροφή, αλλά επειδή έχει να κάνει με ανθρώπου. Αυτό είναι μια άδεια. Άδεια υγειονομικού ενδιαφέροντος, επειδή έχει με το φαγητό. Αυτή η άδεια είναι στον άνθρωπο ή είναι στο κτίριο, στο κέρυφος. Είναι στο κτίριο. Στον άνθρωπο δεν είναι. Δεν υπάρχει να πάω να βγάλω εγώ άδεια για να γίνω το στάζ, να κάνω τα τόσα. Απλά κάνεις εξετάσεις όταν ασχολείσαι. Απλώς δηλώνεις εγωρονομικό υπεύθυνο. Ακριβώς. Δηλαδή, το κτίριο δεν μπορεί να είναι 2-20 όταν κάνω εγώ μέσα γυμναστική. Πρέπει να έρθει η περιφέρεια και να το αδειοδοτήσει σύμφωνα με το προεδρικό διάταγμα που ορίζει αυτά τα πράγματα. Γιατί εγώ δεν μπορώ να κάνω σε ένα υπόγειο ένα γυμναστήριο. Ποιο θα ανασένει εκεί μέσα, πόσο χώρο είναι όταν χοροπηδάνε μεταξύ του σε ένα δώμα, μπορεί να πέσουν κάτω. Μπορώ εγώ να πάω σε πεύκο, σε ένα πεύκο πάνω και να στήσω εκεί μια ράμπα και να κάνω τρέλες κτλ. Αυτά είναι ωραία πράγματα, αλλά δεν επιτρέπονται. Άρα τι λέω, υπάρχουν προεδρικά διατάγματα συνθέστατα που ορίζουν τι άδεια θέλει ο χώρο. Α πούμε, στη συγκεκριμένη περίπτωση, θέλει εσύ να κάνει ένα αιμοκαθαρτικό κέντρο. Μπορεί να το κάνει ένα υπόγειο, ανήλιακο. Επειδή τυχαίνει και το έχει κληρονομιά. Εντάξει, ωραία, αλλά δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Άρα υπάρχει η άδεια του χώρου για να καταληφθεί για προστούτο πεθυμένη δραστηριότητα. Όμως μερικές φορές υπάρχει και άδεια του φυσικού προσώπου για να κάνει αυτή τη δραστηριότητα. Πότε παίρνετε η άδεια? Με συγχωρείτε να επεμβαίνω συνεχώς, αλλά μιλάω συνεχώς, θέλω να πω. Πριν απαντήσω σε αυτό που είπατε, θέλω να πω κάτι πολύ σημαντικό. Ότι κανονικά θα έπρεπε η άδεια να παίρνετε όταν πηγαίνουμε για να κάνουμε την έναξη στη ΔΟΗ. Όμως στην Ελλάδα νομίζω ότι λειτουργεί ανάποδο το πράγμα. Πάμε στη ΔΟΗ, η ΔΟΗ ενδιαφέρεται μόνο για το κομμάτι της έναρξης στην εφορία, χωρίς να μας ενημερώνει ότι χρειάζεται άδεια για να πας να ψαρέψεις, παράδειγμα. Πάμε λοιπόν να το ξαναπάρουμε με τη σειρά. Όταν πάμε να ξεκινήσουμε μια επιχείρηση, στη συνηθέστερη μορφή, και δώστε ένα παράδειγμα εσείς που ξέρετε να ακούσουν οι υπόλοιποι που δεν το ξέρουν. Τι κάνουμε? Συστήνουμε, φτιάχνουμε το καταστατικό μας άμα πρόκειται για μια ΕΠΕΑ, ας το πούμε, για να κάνουμε ένα ξυλουργείο. Μετά, πού πηγαίνουμε? Κάνουμε το καταστατικό μας, είμαστε δύο άτομα, τρία άτομα και το υπογράφουμε και έτσι ορίζονται μέσα για το τι θα κάνουμε και το ποιοι είμαστε κτλ. Μετά, δεν πρέπει να πάμε να κάνουμε έναρξη οικονομικών δραστηριοτήτων. Κάπως να ενημερωθεί το κράτος ότι αναλαμβάνουμε οικονομική δραστηριότητα για να μας φορολογήσει και να μας ελέγχει. Αυτό γίνεται στις εφορίες. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα, θα μας το εξηγήσει κάποιος. Θα μας πείτε πώς γίνεται η έναρξη οικονομικής δραστηριότητας για μια απλή κεφαλαιοχική επιχείρηση. Κάναμε το καταστατικό μας και συμφωνήσαμε μαζί. Είμαστε πέντε άτομα, κάνουμε το ξυλουργείο, έτσι είμαστε πέντε, ο καθένας έχει από 20%. Μετά πρέπει να πάμε στην εφορία. Το πρώτο πρέπει να κάνουμε είναι να δημιουργήσουμε το μισθωτήριο, την επαγγελματική μίσθωση. Έχουμε φυσική έδρα στην οποία υπάρχει το κατάστημα. Γιατί πρέπει να έχουμε φυσική έδρα, σώνη και κατά. Για να μπορεί να τσεκάρει ο ελεγκτής αν πληρούνται οι προϋποθέσεις αυτές. Για εργαστήριο, για άδεια κυρίας χρήσης. Θα έρθει κάποιος και θα ελέγξει την φυσική έδρα του καταστήματος που είναι στον 7ο όροφο ή στο 3ο υπόγειο. Μπορεί. Θα έρθει. Πάντα. Θα έπρεπε, ναι. Πάντα. Έρχεται. Πάντα, ναι. Γιατί σπάνια δεν έρχονται κτλ. Λοιπόν, έρχονται. Που σημαίνει γιατί έρχονται, δεν έρχονται για πλάκα ή επειδή έχουν το περιθώριο, έρχονται επειδή έτσι είναι. Να ελέγξουν αν πληρούν τις προϋποθέσεις, γιατί κάποιος πελάτης πρέπει σεβόμενος την επιχείρηση, όταν θα πάει στον 3ο όροφο ή στον 5ο όροφο, θέλει να ξέρει πραγματικά ότι είναι με ασφάλεια και αυτό που του προορίζει να του δώσει η επιχείρηση, το προϊόν ή η υπηρεσία, είναι ήδη εγκεκριμένο. Άρα, ξέρετε γιατί υπάρχει η διαπίστωση της φυσικής οικονομικής έδρας από υπάλληλο της εφορίας? Για να διαφυλαχτούν τα χρηστά οικονομικά ήθη. Για να μην είσαι φάντασμα, για να ξέρουν τουλάχιστον ότι υφίστασε, ότι παρέστης και είσαι μπροστά, ότι αυτό είναι το μαγαζί και μετά κλείστο και κάνω ό,τι θες. Αλλά τέλος πάντων είναι άδειο και μπαίνει μέσα κάποιος και το βλέπει. Το ένα συνδέεται με το άλλο. Όσοι εμπλέκονται στη διαδικασία της έναρξης δραστηριότητας σε ένα οικονομικό κατάστημα που είχε από πάνω στέγη, ή τέλος πάντων είναι σε κινητή κατασκευή, ή είναι εργοστάσιο, ή είναι γραφείο, ή είναι φουρνάρικο,
Πώς εμπλέκονται, εμπλέκεται η εφορία, εμπλέκεται. Εμπλέκονται οι περιφέρειες όταν πρόκειται για άδειες. Εμπλέκεται η πυροσβεστική αν χρειάζεται να γίνει πυρασφάλεια κτλ. Εμπλέκεται το επιμελητήριο με ποιο τρόπο. Ναι, το επιμελητήριο, αν υπάγεσαι αυτή η δραστηριότητα, συγκεκριμένη υπηρεσία ή εμπόρευμα στο επιμελητήριο, στο καθήλυν αγνώμη, δηλαδή βιοτεχνικό, επαγγελματικό, βιομηχανικό, αναλόγως τι προϋποθέσεις δραστηριότητα. Επιστρέφουμε τώρα στην κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση. Η κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση έχει ένα καταστατικό. Ας πούμε ότι υπογράφουμε ένα καταστατικό. Πώς ξεκινάει το καταστατικό, τι λέει πάνω το καταστατικό. Είναι ένα έγγραφο είναι το καταστατικό, δεν είναι τίποτα. Πάνω στην πρώτη σελίδα τι λέει. Σύσταση. Το όνομά της. Πώς τη λένε. Ελληνικά και αγγλικά και όπως τη λένε. Άλλο τι λέει. Πριν από αυτό τι λέει. Ποιοι. Τα μέλη. Τα μέλη. Ποιοι είμαστε εμείς. Όνομα, επώνυμο, τηλέφωνο, τέλος πάντων διεύθυνση κτλ. Ποιοι είναι αυτοί που τη φτιάχνουν. Είναι οι εξής 30, 5, 8. Κατόπιν τι λέει. Λέει το σκοπό. Ποιοι είναι οι σκοποί της. Να ξέρουν λίγο τα συναλλασσόμενα μέρη. Τι θα κάνεις ρε παιδί. Ότι εσύ έχεις σκοπό να φτιάχνεις αμαξίδια κτλ. Και μετά να κάνεις βόλτες και να κάνεις αυτά που είπες κτλ. Παρακάτω μετά τι έχει. Κεφάλαιο. Λέει τα οικονομικά της. Με πόσο κεφάλαιο πρικίζεται στην αρχή για να ξεκινήσεις να υπολογίζεις τι πήρες και τι έδωσες και να δεις που βρίσκεις. Γιατί πρέπει να αναφέρεται το κεφάλαιο στο καταστατικό. Και όχι μόνο εδώ, αλλά και σε άλλα καταστατικά για κεφαλαιοχικές εταιρείες και για άλλες εταιρείες γενικώς. Επιχειρήσεις γενικώς. Γιατί αναφέρεται το κεφάλαιο. Γιατί και αυτό είναι σημάδι της ταυτότητάς της. Άλλο πράγμα μια επιχείρηση που ξεκινάει με κεφάλαιο 1.000.000 ευρώ και άλλο με 100 ευρώ. Να ξέρεις με ποιον έχεις να κάνεις. Αν η επιχείρηση έχει 1.000.000 ευρώ, θα πρέπει να πάει να το καταθέσει σε μια τράπεζα για να το δει κάποιος. Και πώς γίνεται αυτό, θα μας το εξηγήσετε. Βέβαια. Το κεφάλαιο, όταν είναι μέχρι και τα 4.500 ευρώ, ναι. Το κεφάλαιο πάντα θα πρέπει για λόγους ληστής διοίκησης αλλά και ουσίας να κατατίθεται σε ένα τραπεζικό λογαριασμό. Επειδή κατά τη σύσταση όμως δεν έχουν βγει οι τραπεζικοί λογαριασμοί γιατί θέλουν τα οικονομικά και μάλλον τα διοικητικά στοιχεία για να ανοίξει κάθε τράπεζα λογαριασμό, κατατίθεται κεφάλαιο στον ταμεία, κόβεται η σχετική απόδειξη εισπράξης. Αυτό όμως δεν είναι στις ανώνυμες εταιρείες και στις ΕΠΕ. Είναι σε όλες τις άλλες. Ξανά, γιατί τώρα εμείς συνεννοούμαστε αλλά θέλω να τα ακούσουν όλοι. Όταν ξεκινάμε μια επιχείρηση, η επιχείρηση πέρα από όλα τα άλλα. Το πρώτο που έχει είναι την ταυτότητά της που ονομάζεται καταστατικό. Ποια είναι, είναι η φωτογραφία της και είναι γραμμένο με γράμματα. Και το συνυπογράφουν όλοι όσοι την φτιάχνουν. Είτε αυτή είναι κεφαλαιοχική, είτε είναι συνεταιριστική, είτε οτιδήποτε άλλο. Το δεύτερο πράγμα πρέπει να έχει επιχείρηση, οπωσδήποτε πρέπει να έχει φυσική έδρα. Υπάρχει νομική προσωπικότητα που δεν έχει φυσική έδρα και την έχω στην αποθήκη του σπιτιού μου. Δεν υπάρχει. Πρέπει να είναι ξέχωρη η φυσική έδρα του νομικού προσώπου από τις έδρες κατοικίας ή άλλες. Άλλων νομικών προσώπων ή φυσικών προσώπων που δημιουργούν την επιχείρηση. Πώς υπάρχει και φαίνεται η φυσική έδρα, με ένα μισθωτήριο συμβόλαιο ή με ένα συμβόλαιο αγοράς. Και παραχωρητήριο. Παραχωρητήριο που φαίνεται ότι ο Δήμος σας παραχωρεί την ακτή από εδώ ως εδώ για να κάνετε τις ομπρέλες. Εγώ σας νοικιάζω αυτόν τον όροφο για να κάνετε το τουριστικό γραφείο. Ο άλλος ο κύριος σας πωλεί αυτό το εργοστάσιο και ποια είναι δικό σας. Και έτσι με αυτόν τον τρόπο και με τον τίτλο κτήσης, το δικό σας εργοστάσιο μπορεί να γίνει έδρα μιας δραστηριότητας. Η απόδειξη της έδρας. Τι άλλο μετά έχει η επιχείρηση. Τραπεζικό λογαριασμό. Μπορώ εγώ να κάνω μια επιχείρηση, αλλά να χρησιμοποιήσω το προσωπικό μου τραπεζικό λογαριασμό. Όχι. Τι δουλειά έχει η επιχείρηση που είναι ένα νομικό πρόσωπο που έχει τη δική του ταυτότητα με μένα που είναι ένα φυσικό πρόσωπο. Μπορώ να είμαι συνεταίρ, μπορώ να κάνω μια επιχείρηση και να μην έχω δημιουργήσει τραπεζικό λογαριασμό. Γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχει περίπτωση γιατί μπλοκάρει η διαδικασία. Υπάρχει διαδικασία όπου πηγαίνεις και ανοίγεις τραπεζικό λογαριασμό για την κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση, αφού για αυτή μιλάμε, σε μια τράπεζα. Και φαίνεται ότι είναι μόνο δικός της. Από εκεί μέσα γίνονται δοσοληψίες, όταν γίνονται δοσοληψίες που πρέπει να αποτυπωθούν στα βιβλία της. Να φέρω ένα παράδειγμα. Δημιουργήσατε μια κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση. Και πήγατε και αγοράσατε από το IKEA ένα πολύ ωραίο γραφείο. Και το πληρώσατε με τριτή και φύγατε. Και δεν έχετε πάρει τιμολόγιο. Πώς τα ξέρει ο λογιστής, αλλά και το κράτος, αν αυτό το πράγμα τα αγόρασε η επιχείρηση με δικά της λεφτά ή εσείς με τα λεφτά τα δικά σας. Άρα, ο τραπεζικός λογαριασμός είναι απαραίτητος. Στον τραπεζικό λογαριασμό κατατίθενται τα λεφτά που λέει το καταστατικό. Βεβαίως. Πρέπει να κατατεθούν μέσα. Κατατίθενται μία φορά για ποιο λόγο. Για να γίνει πιστοποίηση. Για να εμφανιστούν τα λεφτά πάνω στο τραπέζι.
Γιατί μπορεί να λες ότι έχεις ένα εκατομμύριο ευρώ κεφάλαιο, αλλά μην το πας ποτέ. Άρα η κατάθεση γίνεται για να δουν τα φυσικά χαρτονομίσματα να περνάνε από μπροστά του. Κατόπιν μπορείς να τα πάρεις. Ναι, όπως νόμοι ορίζουν. Τώρα έχει bank control, θα τα πάρεις ποτέ. Θα τα βγάλεις έξω. Θα τα πάρεις 420, δηλαδή όσοι ξέρετε μαθηματικά, θα τα πάρεις. Είναι θρησκευτικό, ζεις στην αιώνια ζωή. Παρ' όλα αυτά όμως έχει. Μπορείς, είναι δικά σου. Τα χάνεις αυτά τα λεφτά επειδή τα κατέθεσες με στην εταιρεία, όχι. Είναι δικά σου. Απλά το θέμα είναι μετά πόσο εύκολα κινούνται. Μέχρι στιγμής καλύψαμε κάποια και επιστρέφουμε σε πολύ βασικά θέματα για να πούμε ότι φύγαμε από αυτό το σχολείο και είπαμε πέντε κουβέντες που ωφελήσανε αυτούς που κάνουν την υπομονή και μας άκουσαν. Προτού πάμε παρακάτω και δούμε λίγο έτσι ένα πρόχειρο σχεδιάγραμμα. Με... Τώρα να δώσω το λόγο στο λογιστή, που είναι και κοντά στα πατήματά του, στα νούμερα, και να μας πει και αυτός πώς τα βλέπει, τα κόστη και τα λοιπά, λίγο έτσι. Λοιπόν, υπάρχει κάποια ερώτηση που θέλει κάποιος να κάνει ή κάποια τοποθέτηση και παρατήρηση? Να, λίγο να... Ναι. Όσον αφορά το κομμάτι των αδειών, θέλει ιδιαίτερη προσοχή και ιδιαίτερο ψάξιμο, γιατί στην Ελλάδα πάρα πολλά επαγγέλματα ήδη λειτουργούν χωρίς άδεια, αλλά χρειάζεται για, από κάποιο νόμο στο παρελθόν, ειδική άδεια. Που μπορεί ανά πάσα στιγμή να έρθει η αστυνομία ή η πεζοπεδραμμό δύο φορές και να σε κλείσει. Γι' αυτό και θέλει να πηγαίνετε σε έναν ειδικό όταν κάνετε αυτές τις δουλειές και πρέπει και να έχετε και μια ελάχιστη εικόνα. Νομική υποστήριξη. Συζητάμε και πρέπει να έχουμε μια καλή εικόνα της κατανόησης των ανθρώπων με τους οποίους συζητάμε. Δεν ξέρουμε γιατί πράγμα μιλάμε ούτε στο ένα χιλιοστό. Το συνειδητοποιούμε αυτό το πράγμα. Γι' αυτό και κάνουμε το μάθημα. Αν θα φύγουμε από εδώ, δεν μπορούμε να απαντήσουμε ούτε σε μια ερώτηση και συνεπώς δεν μπορούμε και να αυτοεξυπηρετηθούμε όταν προκύπτουν ζητήματα που δεν έπρεπε να είχαν προκύψει ποτέ. Αυτή είναι η Ελλάδα. Η Ελλάδα έχει αστοχία στο εκπαιδευτικό της σύστημα, γιατί το εκπαιδευτικό της σύστημα δεν είναι μόνο τα σχολεία και τα πανεπιστήμια. Έχει αστοχία, γιατί οι Δήμοι δεν κάνουν προγράμματα λαϊκής εκπαίδευσης. Γιατί δεν υπάρχει παράλληλη εκπαίδευση βιωματική ή εμπειρική και γιατί γενικώς δεν έχουμε σωστό εκπαιδευτικό σύστημα. Συζητάμε και λέμε ότι είναι το πανεπιστήμιο, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Αυτό το πράγμα είναι επίσημο που κάνουμε. Είναι εκπαιδευτικό σύστημα για να αυτοεξυπηρετούμεθα και να μην έχουμε μεγάλες αστοχίες και μεγάλους μπελάδες όταν έρχεται η ώρα. Με τα φοροτεχνικά μας κτλ. Σε ένα περιβάλλον που είναι τι. Είναι υπερβολικά πολύπλοκο ορισμένες φορές και άλλες φορές κυκλοφορεί και πάρα πολύ ασάφεια και ψεύτικος λόγος. Παράδειγμα, υπάρχουν σημεία που δεν τα καλύπτει ο νόμος. Δεν νομίζω. Τα ακούω συχνά. Λέει ο νόμος δεν το καλύπτει. Είναι, δεν υπάρχει αυτό. Αυτό το λέει ο πολύς ο κόσμος. Ο νόμος όλα τα καλύπτει. Και ό,τι δεν καλύπτει, το καλύπτει εκείνη τη στιγμή. Με τον νόμο δεν μπορείς να τα βγάλεις πέρα. Οπότε αυτός ο εμπειρισμός, ο ψευτοεμπειρισμός πρέπει να υποκατασταθεί. Και εδώ έχουν ευθύνη και οι ειδικοί, αλλά έχουν ευθύνη και οι υπόλοιποι. Γιατί ξέρετε, επειδή ο πληθυσμός είναι σε χαμηλό επίπεδο αυτοεξυπηρέτησης των αναγκών και οι ειδικοί είναι σε κακό επίπεδο, και το έχετε δει πόσες αστοχίες έχουν οι ειδικοί. Λογιστές, οικονομολόγοι, νομικοί κτλ. Γιατί ο γενικός πληθυσμός έχει μια φυσική ροπή στο να μην προσέχει ακριβολογώντας τους νόμους, οι οποίοι σε γενικές γραμμές είναι ίδιοι με όλους τους νόμους του κόσμου. Έτσι ή αλλιώτικα. Παρά μόνο με εξάρτηση όταν πρόκειται για την οικονομική, πολιτική κτλ. Που είναι θέμα καθαρά εθνικό. Θέλετε να μας κάνετε μια πρόχειρη ανάλυση για τις οικονομικές προβολές που αυτός ο επιχειρηματίας έκατσε κάτω και υπολόγισε για το πρώτο και το δεύτερο έτος? Ναι, βέβαια. Κοιτάξτε τις και κάντε το μάθημα. Τις είδα. Οικονομικών προβολών. Φαίνεται από την πρώτη στιγμή ότι ενώ το πρώτο έτος τα βασικά κόστη και στο δεύτερο έτος είναι ισότιμα και ισόποσα, βλέπουμε αμέσως στο δεύτερο έτος ότι με τα ίδια βασικά κόστη έχουμε περισσότερα κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα. Τι έπαθε η επιχείρηση τη δεύτερη χρονιά και έχει περισσότερα κέρδη? Έκανε μια πολύ καλή κίνηση και με τα ίδια βασικά κόστη και με αυτά τα κόστη παραγωγής, μάλλον τις ανελαστικές δαπάνες του πρώτου έτους, εφόσον ξεκίνησε το έσοδο από πραγματική επιχειρηματική δραστηριότητα της τάξης ετησίως των 20.000 ευρώ, διπλασίασε τα έσοδά της. Πάμε στο πρώτο έτος. Έχει νίκαια η επιχείρηση? Βεβαίως, έχει 6.000 ευρώ, άρα πρόκειται για ένα σοβαρό ενίκιο, για ένα σοβαρό κατάστημα, το οποίο είναι περίπου το μήνα 500 ευρώ. Έχει ο ΑΕ. Γιατί έχει ο ΑΕ? Έχει ο ΑΕ. Είναι ατομική επιχείρηση, μάλλον. Διότι το συγχωνευμένο ΑΕ, το πλέον ΕΦΚΑ τώρα, είναι σε λογικά πλαίσια. Πλέον το ΕΦΚΑ πηγαίνει με το μηνιαίο εισόδημά μας και εφαρμόζεται ο συντελεστής, ενώ εδώ το ΤΕΒΕ είναι προϋπολογισμένο με τις παλιές κλίμακες του ΤΕΒΕ. 3.600 είναι στην B8 κλίμακα, περίπου στα 6 χρόνια επιχειρηματικότητας. Με συγχωρείτε πολύ. Εδώ εγώ θέλω να πάω να ιδρύσω μια ατομική επιχείρηση. Είναι 30 του μηνός του 2017, του Γενάρη. Και θέλω να κάνω μια ατομική επιχείρηση. Τι οφείλω
ως ασφαλιστική της χώρας. Για την έναρξη ατομικής επιχείρησης με το νέο νόμο, το 44-46 του 16, το νόμο Κατρούγκαλου, οφείλω να πάω στο κεντρικό πλησιέστερο ΕΦΚΑ, ενιαίο φορέα κοινωνικής ασφάλισης, και αφού εγγραφώ με 130 ευρώ προκαταβολή, όπως εγγραφόμουν στο παλιά στο ΤΕΒΕ, θα με εγγράψει στην κατώτατη κλίμακα, γιατί δεν έχει οικονομικά στοιχεία της επιχείρησής μου, η οποία είναι 117 ευρώ εισφορά για την σύνταξή μου και τα υπόλοιπα μέχρι τα 161 εισφορά για το φαρμακείο της περίθαλψης. Εγώ τον άλλο μήνα πρέπει να πληρώσω στο ΤΕΒΕ, στο ΕΦΚΑ. Κάθε μήνα πρέπει να δίνω 161 ευρώ μέχρι να τελειώσει ο χρόνος, να απολογιστούν όλα αυτά και να γίνει εκαθάριση από το σχετικό φορέα. Αν βγάλω εγώ 50.000 ευρώ εφέτος, το 2017, μέχρι το τέλος της χρονιάς. Και εδώ λογιστικά ότι έβγαλα 50.000 ευρώ όλων υπολογισμένων των εξόδων μου. Σαν ατομική επιχείρηση που είμαι και έκανα ένα φουρνάρικο. Τι θα γίνει, έχω ήδη πληρώσει 160 ευρώ κάθε μήνα καταρχάς αυτό το χρόνο που έτρεχε. Με τον ΕΦΚΑ, με τις ασφαλιστικές μου εισφορές για να έχω σύνταξη και να έχω και ασφάλεια όταν πρόκειται για ασθένεια. Θα απολογίσω και θα συγκεκριμενοποιήσω το κέρδος μου, γιατί πάνω στο κέρδος προσμετράται η ασφαλιστική εισφορά του νέου νόμου, του νέου ΕΦΚΑ, του ειδικού φόρου, του ενιαίου φόρου. Και στις 50.000, αν είναι καθαρό κέρδος, θα εφαρμοστεί ο συντελεστής που οφείλονται στο πρώην ΤΕΒΕ, γιατί υπάρχουν 7 ασφαλιστικά ταμεία συγχωνευμένα. Υπάρχει το πρώην ΤΕΒΕ, το ΤΣΑΙ, το ΝΑΤ, το ΤΑΣ, είναι 7 ασφαλιστικά ταμεία. Αν εδώ πρόκειται για ΤΕΒΕ, θα πληρώσεις 27% επί των κερδών. 27% στα 50.000. Στα ετήσιο, έως ετήσιο. Ναι, είναι 13 τόσα χιλιάρικα. Ακριβώς. Πότε θα τα πληρώσω αυτά τα λεφτά? Αυτά θα εκαθαριστούν στο επόμενο τρίμηνο, αφού λήξει η διαχειριστική περίοδο. Το Μάρτιο του 2018 και πέρα θα μου έρθει ένα χαρτί που θα μου λέει, κύριε, χρωστάτε 14 χιλιάρικα. Ακριβώς. Και πότε θα πρέπει να τα πληρώσω εγώ, πώς με δώσεις, με. Όχι, δεν υπάρχει. Ένα τρίμηνο υπάρχει σαν δώση, 90 μέρες. Αφού έχω δώσει 161 επί 10 μήνες, άρα έχω δώσει 1.900 ευρώ, χρωστάω όλη τη διαφορά μέχρι τα 14.000 εντός τριμήνου. Άρα εντός τριμήνου από τότε που θα μου έρθει το Μάρτιο του 2018, θα πάω να δώσω τα υπόλοιπα, αφαιρώντας από το 26% των 50.000 τα 1.600 τόσα. 1.900. 1.900 τόσα, 160 κάθε μήνα που έδινα. Φέτος και από φέτος έτσι υπολογίζονται οι ασφαλιστικές εισφορές για όσους είναι υπόχρεοι να ασφαλίζονται στο στα ασφαλιστικά ταμεία, στο ΤΕΒΕ, στο ΕΦΚΑ. Ο υπάλληλος με το ΙΚΑ σε μια κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση έχει σχέση με αυτή τη συζήτηση που κάνουμε τώρα? Δεν έχει σχέση. Καμία σχέση. Όμως, αν έχω, είμαστε όλοι μαζί, κάνουμε μια κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση εδώ. Αν κάποιος από εμάς πάει και προσφέρει υπηρεσία σε αυτήν, επειδή είναι ατομικός επιχειρηματίας και πάρει λεφτά. Προσφέρει υπηρεσίες 10.000 ευρώ συν ΦΠΑ, 12.400. Αυτός, για αυτά, τι ασφαλιστικές εισφορές θα πληρώσει? Πρέπει να αναπροσαρμόσει τη τιμολογιακή του πολιτική και να καταλάβει ότι πλέον δεν είναι ένα πακέτο σε κάποιες τεκμαρτές κλάσεις του ΟΑΕ, του παλιού, ούτως ώστε θα πληρώσει 300 ευρώ το μήνα ΤΕΒΕ όπως είχε πληρώσει. Θα πρέπει να προϋπολογίσει όλο το τζίρο του για να δώσει μια πολύ σοβαρή και σωστή προσφορά προς την ΚΙΝΣΕΠ, η οποία μέσα μαζί με την αμοιβή του, μαζί με το ΦΠΑ, μαζί με οποιαδήποτε άλλη παρακράτηση προς την ΚΙΝΣΕΠ, να υπολογίσει και το σχετικό ΕΦΚΑ που θα πρέπει να επιβαρύνει το λίπη. Όταν κάνουμε δοσοληψίες, προσφέροντας υπηρεσίες σε νομικά πρόσωπα, όπως είναι κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις, άλλες επιχειρήσεις. Όταν πουλάμε υπηρεσίες και έχουμε ένα μαγαζί, είτε είναι ατομική επιχείρηση είτε άλλο, πρέπει πάντα να θυμόμαστε ότι τώρα χρωστάμε ποσόν και ποσοστό από τα πραγματικά κέρδη που θα βγουν από αυτή τη δραστηριότητα, αλλά και όλα τα υπόλοιπα κέρδη που έχουμε από όλη τη χρονιά από διάφορες κρίσεις που φαίνονται στην εφορία. Παράδειγμα, από τη δουλειά μας στο Δήμο ή από τη δουλειά μας στην επιχείρηση. Από μια δεύτερη δουλειά, από ένα δεύτερο εισόδημα. Όλα αυτά τα πράγματα επιβαρύνονται σαν ένα συνολικό επιβαρυνόμενο ποσό πάνω στο οποίο υπολογίζει το ασφαλιστικό ταμείο και σου ζητάει ποσοστό κάθε χρονιά και αυτό το εκαθαρίζει την επόμενη. Κάθε επόμενη χρονιά υπολογίζει την προηγούμενη τι έκανες οικονομικά και σου ζητάει ποσοστό. Στο παλιό σύστημα μπορούσες να έχεις 10 ανώνυμες εταιρείες και να πλήρωνες το τέλος που ήταν 4, 5, 6, 7 εκατοστάρικα το δίμηνο. Στο νέο σύστημα, όλα τα έσοδα που έχεις από επιχειρηματική δραστηριότητα, αλλά και από άλλη δραστηριότητα, επειδή τυχαίνει και είσαι και υπάλληλος σε ένα μαγαζί, υπολογίζονται και πάνω σε αυτά
σου ζητάνε ασφαλιστικές εισφορές. Αυτό το σύστημα λοιπόν για ένα φάσμα επαγγελματιών και εργαζομένων που πιάνει από τους φτωχοδιαβόλους και πάνω μέχρι τους άξιους τεχνικούς και επιστήμονες, από υδραυλικούς μέχρι επιστήμονες, είναι τρομερά κοστοβόρο. Τόσο πολύ που θα επηρεάσει τα τιμολόγια τους και το πώς δουλεύουν και νομίζω, αν συμφωνείτε, ότι θα τους δημιουργήσει τις προκαταλήψεις και τις ιδέες και την προδιάθεση για απόκρυψη της οικονομικής δραστηριότητας, γιατί η οικονομική δραστηριότητα αποτελεί βάση πάνω στην οποία θα κληθεί κάποιος να πληρώσει. Εκείνη την ώρα, εκείνο το διάστημα, μεγάλα ποσά. Γιατί βρισκόμαστε σε μια εποχή στην οποία όλοι ψάχνουν να δανειστούν ατύπωση τυπικά, μη πληρώνοντας φόρους και εισφορές, για να βγάλουν τα χρόνια και να πάνε σε ένα καλύτερο περιβάλλον στο οποίο θα περισσεύουν περισσότερα λεφτά και τότε θα κοιτάξουν τι θα κάνουν και με αυτά. Άρα, πέρα από τα χρέη που αναμένεται να αυξηθούν, θα αυξηθεί. Τα χρέη αυξάνονται συνεχώς τα τελευταία χρόνια. Θα αυξηθεί τι? Η παράτυπη δραστηριότητα και το τρίτο πράγμα, η ποινικότητα. Η ποινικότητα, κύριε κοινωνιολόγη. Όλο και περισσότερο θα έχουμε να κάνουμε με τον νόμο. Θα χρωστάμε στο κράτος και στα ασφαλιστικά του ταμεία και συνεπώς θα είμαστε και ποινικοί. Θα έχουμε αστικές ευθύνες. Γιατί δεν πληρώσατε αυτό και έφτασε μέχρι ένα όριο και θα σας κάνουμε κατάσχεση κτλ. Κτλ. Άρα, έχουμε τρεις παράγοντες που πρέπει να τους κρίνουμε όταν ξεκινάμε την οικονομική μας δραστηριότητα. Ένας είναι τι δυνάμεις οικονομικές έχουμε από μόνοι μας. Ο δεύτερος είναι τι απαιτείται για να κάνουμε αυτήν εδώ τη δουλειά να μην είναι αχούρη, να μπορεί να λειτουργεί και να μην είμαστε δεύτεροι στον κλάδο μας, αλλά πρώτοι στη γειτονιά. Τρίτο είναι να το περάσουμε από φίλτρα κάνοντας προβολές για να δούμε αν μας συμφέρει, να κατεβάσουμε λίγο τα λεφτά που παίρνουμε και να κατεβάσουμε πολύ τη σκοτούρα που έχουμε με το κράτος. Να ανεβάσουμε λίγο τα λεφτά που παίρνουμε και τι να κερδίσουμε, κύριε λογιστή? Να κερδίσουμε τη διαφορά και μία βιώσιμη. Και μία βιώσιμη επιχείρηση. Μπορεί να κερδίσουμε τη διαφορά ανεβάζοντας το ποσό και ο καθένας θέλει να πάρει παραπάνω χρήματα. Αλλά άμα ξέρεις ότι το κράτος θα σε υπολογίσει με βάση αυτά που βγάζεις, έχεις ένα κίνητρο να τα κόβεις τα λεφτά, έχεις όμως και ένα κίνητρο να τα ανεβάζεις τα λεφτά. Να φέρουμε ένα παράδειγμα που μια επιχείρηση τη συμφέρει περισσότερο να δείξει 500.000 ευρώ τζίρο και όχι 5.000 ευρώ τζίρο. Ποιος μπορεί να μου δώσει ένα παράδειγμα με την κοινή λογική? Ξεχάστε το αντικίνητρο, θα φορολογηθώ και θα εισφέρω πάρα πολύ στο. Το είπαμε αυτό, τελείωσε. Αλλά γιατί πάλι εσύ παίρνεις την απόφαση και θες οπωσδήποτε να παρουσιάσεις το σύνολο της οικονομικής δραστηριότητας νόμιμα και να το χαίρεσαι για να το δείχνεις? Θα σας φέρω μερικά παραδείγματα. Θέλει να πάρει δάνειο. Και πάει να πάρει δάνειο και του λένε, κύριε, πέρυσι τι τζιράρατε, 4.700, φέτος 9.800. Ζητάτε 1.000.000 ευρώ και έχετε το δυναμικό των 5.000 ευρώ. Αφήστε μας εσείς. Δεν μπορείτε να μας πείσετε ότι το έχετε ανάγκη και ότι θα το απορροφήσετε κιόλας. Εσείς ζείτε με ένα ποτήρι νερό, όχι με μια ταμπιτζά. Όταν προσέρχεσαι στο Δήμο και θέλεις να κάνεις μια μεγάλη εργολαβία και λες, κοιτάξτε να δείτε, το βουνό θα περάσει το τούνελ από μέσα και θα βγει στην άλλη άκρη. Και γι' αυτό το πράγμα εγώ θα αναλάβω αυτή τη δραστηριότητα. Κατευθείαν θα σε ρωτήσει η δημόσια αρχή, κύριε, έχεις τις δυνάμεις να το κάνεις αυτό, θα μας ξεσηκώσεις άδικα και μετά δεν θα το κάνεις. Πώς αποδεικνύεται αυτό? Αποδεικνύεται με διάφορους τρόπους. Ένας από αυτούς είναι ο έλεγχος των ισολογιστικών φύλων της επιχείρησης. Πέρυσι έκανα αυτά τα έργα και πήρα αυτά τα λεφτά. Πέρυσι έκανα αυτά τα έργα και πήρα αυτά τα λεφτά. Άρα, σήμερα πάσχουμε από ακόμα ένα πράγμα. Θα μπούμε, κύριε κοινωνιολόγε, σε ένα φάσμα, τα επόμενα χρόνια θα μπούμε σε αυτό το νεφέλωμα, όπου οι επιχειρήσεις μας θα έχουν χαμηλή κεφαλαιοποίηση, θα ξεκινάνε με πολύ χαμηλά ποσά, τα φιλανταρούχα τους να έχουν τα μισά. Να περνάνε κάτω από το ραντάρ. Και το δεύτερο, με χαμηλούς τζίρους. Και το αποτέλεσμα μετά από τέτοιο νεφέλωμα φοροεισπρακτικής πολιτικής που μπαίνει σε ένα. Το λέω νεφέλωμα γιατί είναι πολλές παραστάσεις. Δεν είναι μονοφόρος, είναι ο ΕΦΚΑ, είναι άλλα πράγματα κτλ. Και είναι και η ποινικότητα. Πώς φύγει ο μηχανισμός για να σε κυνηγήσει. Γιατί και 40% φόρο να σου βάλει η εισφορά, άμα δεν σε κυνηγάει, τα φορτώνει στον κόκορα. Αλλά έτσι πώς γίνεται τώρα, γίνεται όπως γίνεται στα κανονικά κράτη. Μόνο που γίνεται με μεγάλη επιβάρυνση και χωρίς να παίρνεις τίποτα όσον αφορά τις δημόσιες υπηρεσίες. Χειροτερεύουν, δεν καλυτερεύουν. Τι θα γίνει μακροκοινωνιολογικά τώρα, να πούμε και έτσι να ολοκληρώσουμε τη συζήτησή μας. Τα επόμενα 15 χρόνια, εγώ πιστεύω ότι η Ελλάδα θα βρίθει από επιχειρήσεις χαμηλής κεφαλαιοποίησης, ονομαστικού κατατεθειμένου αρχικού κεφαλαίου χαμηλής, χαμηλού τζίρου. Θα εκτοξευθεί απίστευτα το
η μείωση των προσωπικών εισοδημάτων που δηλώνουμε από επιχειρηματική δραστηριότητα. Ποια είναι αυτά? Προσωπικά εισοδήματα που πήραμε από μερίσματα επειδή είμαστε μέρη μια ΕΠΕΤ. Έχουμε ένα ξυλουργείο 30%. Από το φουρνάρικο που είμαστε 20%. Από την Κινσέπ που πουλάμε με ατομική επιχείρηση, εμείς τις πουλάμε υπηρεσίες. Από την ατομική μας επιχείρηση. Όλοι θα κοιτάξουν ή να κλείσουν ή να έχουν επιχειρηματικές δραστηριότητες που δεν παρουσιάζουν προσωπικά κέρδη για τον εαυτό τους. Γιατί? Γιατί αυτά έλκουν από πίσω μία σειρά από ποσοστώσεις. Βάλτε με τη σειρά να χαίρεσαι. 29% εταιρικό φόρο, 23,6% κτλ. Άρα τα επόμενα χρόνια θα υπάρξει μια εκθετική έξαρση των νομικών προσωπικότητων που προσυδειάζουν σε ΜΚΟ, σε ΚΙΝΣΕΠ, ο Αλίμπαμπα, οι 40 κλέφτες κτλ. Δηλαδή σε ιονή επιχειρηματικότητα που φοβάται την κεφαλαιοποιητική λειτουργία, που βγάζει λεφτά και φορολογείται για αυτά κτλ. Δεύτερο, όλοι θα αρχίσουν να κοιτάνε να καταπατήσουν το εργασιακό δίκαιο. Θα δημιουργηθούν κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις, αλλά δεν θα έχουν κανέναν εργαζόμενο. Νόμος απαιτεί, ο 4430, τώρα πια, να έχουν εργαζόμενους. Να έχουν ποσοστώσεις, να δείχνουν ένα ελάχιστο ποσό δραστηριότητας. Είναι θεμητό αυτό το πράγμα? Είναι αθέμητο. Γιατί όταν μπαίνει ο νόμος στην αγορά και λέει πέρσι δεν τζίραρες, δεν μπόρεσα, δεν τζίραρα, ήμουν άρρωστος. Έλειπα στο εξωτερικό. Ναι, αλλά πρέπει να τζιράρεις. Γιατί άμα δεν τζιράρεις και δεν έχεις υπάλληλο, μα δεν είχα υπάλληλο, γιατί δεν το λέει το πρόγραμμα με αυτό. Του παραχρόνου θα κάνω υπάλληλο, επειδή έτσι επιθυμώ. Ο νόμος τι κάνει τώρα? Ο νόμος καταπατάει το Σύνταγμα, είναι αντισυνταγματικός ο νόμος. Σας το λέω εγώ on camera, το έχω ξαναγράψει, έχει 5 χρόνια που το έχω ξαναγράψει. Και ο τωρινός ο νόμος είναι αντισυνταγματικός. Γιατί θέτει ανυπέρβλητα εμπόδια στην επιχειρηματική δραστηριότητα, τέτοια κύριε λογιστή που θέτουν σε αίρεση την ίδια την ύπαρξή της. Ο νόμος λέει δηλαδή ότι αν δεν έχεις κάνει αυτά, λύεται το νομικό πρόσωπο. Δεν είναι καν ανταποδοτικά. Εννοείται ότι δεν είναι ανταποδοτικά, που είναι η βάση του συντάγματός μας. Και το δεύτερο είναι, λύεται το νομικό πρόσωπο με απόφαση της εκτελεστικής εξουσίας που απαγορεύεται να κρίνει τι κάνω εγώ με το φουρνάρικό μου. Άμα ήταν έτσι ο υπουργός, θα τους είχε κλείσει όλους που δεν τον ψηφίσαν. Καταλαβαίνετε γιατί οι συνεταιρισμοί πηγαίνουν και ιδρύονται στα πρωτοδικεία. Στα δικαστήρια ιδρύονται οι συνεταιρισμοί. Πού ιδρύεται η κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση? Ιδρύεται στο Υπουργείο. Είναι σωστό αυτό? Λέγεται ότι το Υπουργείο εκτελεί χρέη πρωτοδικείου. Είναι αλήθεια. Όμως, εκτελεί χρέη. Είναι πρωτοδικείο το Υπουργείο? Όχι. Έχει ένα υπάλληλο εκεί που είναι εκπαιδευμένος, υποτίθεται, στα νομικά. Είναι σωστό αυτό, κύριε? Όχι. Δεν μπορούν να πηγαίνουν στο Μητρό Κοινωνικής Οικονομίας, το οποίο συνδέεται άμεσα με το πρωτοδικείο. Τελείωσε. Πρέπει να πάει στο δικαστήριο να τελειώσει η ιστορία. Να είναι δικαστές. Γιατί η πολιτική είναι άλλη εξουσία. Τελείωσε η ιστορία. Είστε νομικός και το καταλαβαίνετε. Έχουν άρχιε. Εγώ συνεισέφερα στο να φτιάχνουν αυτά τα πράγματα και τα παρακολούθησα την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν είναι αυτά που είχε πει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και γι' αυτό ξανάλαξε ο νόμος. Τώρα ξανάλαξε ο νόμος. Γράψαμε μετά από 5 μέρες αφού άλλαξε και μπορούσαμε και το διαβάσαμε, γράψαμε, στείλαμε τις επιστολές μας και δημόσια και ιδιωτικά, εκεί που έπρεπε κτλ. Και πάλι μερικοί εκπλήσονται. Να διαβάσετε. Το έχω δημοσιευμένο στον αέρα, το ελληνικό και αγγλικό κείμενο για τον νόμο. Βέβαια μπορείτε να διαβάσετε και το βιβλίο, αλλά μην διαβάσετε το βιβλίο που το βγάλαμε με τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, με τον αντιπρόεδρο του Social Economy Europe, με διευθυντές από υπουργεία, με καθηγητές. Αλλά διαβάστε τα δημοσιευμένα που έχω. Και κοιτάξτε να δείτε, και έτσι να ολοκληρώσουμε αυτό το κομμάτι, το ζήτημα της ανεπαρκούς νομοθέτησης, της κακής νομοθέτησης. Φίλες και φίλοι, σε αυτό το περιβάλλον που το κράτος αποπτωχεύει και πρέπει οπωσδήποτε να φτάσει σε ένα σημείο που να είναι αξιόχρεο, γιατί είναι το κράτος μας, και δεν έχει σχέση με μία ή με άλλη κυβέρνηση, αλλά είναι το κράτος μας. Είναι ο Δήμος, η Περιφέρεια, η αποκεντρωμένη διοίκηση, τα Υπουργεία μας. Έχουμε αναδεχθεί σαν φυσικά πρόσωπα και σαν θεσμοί και σαν δημόσιες περσόνες που προσφέρουμε στο δημόσιο χώρο μεγαλύτερο φόρτο σε σχέση με τις προηγούμενες γενιές. Τώρα ήρθε η ώρα να τζιράρει το μαγαζί και να λύσει προβλήματα τα οποία είχαν συσσωρευτεί ή κλιμακώθηκαν κακώς, και κακώς τα εμφανίσαμε εις βάρος μας αυτή τη στιγμή. Ό,τι και να θέλουμε να πούμε, τώρα καλούνται δημόσιοι λειτουργοί και δημόσιοι παράγοντες να αναδεχθούν βάρος που δημιουργήθηκε με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο σε διαφορετικές συνθήκες και όχι από τους ίδιους. Δήμαρχοι και περιφερειάρχες τα τελευταία 4 χρόνια αντιμετώπισαν το φάσμα της πτώχευσης στους δήμους τους. Είχαν εδώ ένα χαρτί και εδώ ακόμα ένα χαρτί και δεν συνδυάζονται σαν τα χαρτιά. Δεν έβγαινε με τίποτα το νούμερο. Μεγάλοι δανεισμοί, ανεπαρκής δραστηριότητα, έπρεπε να συντηρήσουν σχολεία, εγκαταστάσεις, δρόμους και δεν υπήρχε η δυνατότητα. Το κράτος τους έκοψε τα χρήματα. Επιχειρήσεις δεν βρίσκουν κανέναν να αγοράσει αυτά που πουλάγανε, γιατί κανείς δεν έχει λεφτά.
Μεγάλοι επιχειρηματίες που θα μπορούσαν να φτιάξουν δουλειές και να πάρει χαρά η περιοχή και να ξεσαλώσει κάνοντας και πράγματα που δεν θα τα έκανε αλλιώς. Αυτή είναι η μεγάλη επιχείρηση. Ξεσαλώνει η γειτονιά με τη μεγάλη επιχείρηση και δημιουργούνται και μικρές. Αλλάζει η ψυχολογία. Αλλάζει η ροή του ποταμού. Δεν θα έρθουν πια εδώ γιατί φοβούνται ότι θα μπλέξουν περισσότερο παρά ότι δεν θα βγάλουν λεφτά. Γιατί το κράτος είναι ανάστατο και αλλάζει συνέχεια τους. Είμαστε εμείς κομμάτι αυτού του κράτους. Εμείς είμαστε από τα γενοφάσια κομμάτι αυτού του κράτους. Εμείς είμαστε το πρόβλημα. Όταν αλλάξει, πώς αλλάζει. Αλλάζει επειδή συνειδητοποιούμε στο τοπικό επίπεδο ότι έχουμε τα μέσα και αυτά ονομάζονται κοινωνική καινοτομία. Έχουμε προβλήματα και υπάρχει ένα μεγάλο φάσμα περιθωρίων που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για να τα λύσουμε. Δεν χρειάζεται να πάμε στο νομικό, δεν χρειάζεται να πάμε στο δικαστήριο, δεν χρειάζεται να ρωτήσουμε κανένα υπουργείο. Δήμοι, πανεπιστήμια, φυσικοί, ανθρώπινοι άνθρωποι, φτιαγμένοι από χώμα και νερό. Επιχειρηματίες, η εκκλησία, ιδιώτες, άνθρωποι των συλλογικών φορέων, των μη κερδοσκοπικών οργανισμών, της φιλανθρωπίας. Συνέρχονται, συζητούν. Κάποιος μπαίνει μπροστά. Ο Δήμος μπαίνει μπροστά. Δημιουργούν ένα κέλυφος, ας το ονομάσουμε Λουτράκι Πλάς. Συζητούν. Αφήνουν την πληροφορία να γίνει κοινό κτήμα. Προσέχουν περισσότερο αυτούς που είναι οι καινούργοι, τα νέα παιδιά και αυτούς που μπορούν να συνεισφέρουν στο να ξαναξεκινήσει η ροή της συλλογικής προκοπής. Ο Δήμος θα φερθεί σαν καταλήτης αυτή τη διαδικασία. Κάνει αυτά που δεν μπορούν να κάνουν. Θα μιλήσει με την Κομισιόν, θα στήσει τα συνεδριά του, θα κάνει τα σχολεία του, θα κοιτάξει να κάνει τα προγράμματά του με τους ειδικούς του. Έχει ειδικούς. Έχει ολόκληρη δομή. Έχει δημοσίους υπαλλήλους. Έχει τεχνικούς. Θα κοιτάξει τις υποδομές του. Θα κοιτάξει πώς μπορεί να εξασφαλίσει χρηματοδότηση καλύτερη από αυτή που είχε πάρει. Κατόπιν θα μπει μπροστά και για αυτούς που δεν είναι τόσο πολύ δουλειά του, όπως είναι τον ιδιώτη ή την επιχείρηση. Γιατί αν κάθε επιχείρηση προσέλθει και δαπανίσει χρήματα για να βρει καλύτερη τύχη σε υπηρεσίες κατάρτισης και ευκαιριών, θα πρέπει να πληρώσει η ίδια. Άρα ο Δήμος αναδέχεται δωρεάν να προσφέρει ένα σύνολο από διευκολύνσεις σε επιχειρήσεις και νέα παιδιά και μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς για να κάνουν κάτι που ιδάλλως θα πρέπει να το πληρώσουν μόνοι τους για να το οργανώσουν. Και γι' αυτό και είναι σημαντική η παρουσία σας, γιατί εσείς στηρίξατε αυτό το πράγμα και ζεστάνατε την αίθουσα με την παρουσία σας. Κάνατε αυτή την ιόβιο υπομονή να κάθεστε και να ακούτε 3-4 ώρες πράγματα που για πολλούς είναι ξένα και κουράζουν, θέλουμε, δεν θέλουμε. Και εγώ νομίζω ότι εσείς είστε αυτοί οι οποίοι από τις φωτογραφίες και από τις αναδημοσιεύσεις που εργοδός κάνουμε θα πείσουν και τους υπόλοιπους να ενδιαφερθούν για να λύσουν τα δικά τους προβλήματα. Η παρουσία σας δεν είναι εξαιρετικά επίγουσα για να λύσει ο Δήμος τα προβλήματα. Ο Δήμος έχει ειδικούς και την πολιτική του διοίκηση. Η παρουσία σας είναι χρήσιμη για τις οικογένειες και για τα οικοσυστήματα, τις γειτονιές, τον τόπο στον οποίο κινείστε. Γιατί θα πείτε μια κουβέντα της προκοπής, γιατί θα βοηθήσετε και γιατί ενδεχομένως και με τη γνώση σας θα βάλετε σε καλύτερη ράγα τις συζητήσεις που γίνονται στις οικογένειες και στις γειτονιές. Κοιτάξτε, από το να πάμε στη φοροδιαφυγή και στην δραστηριότητα την παράνομη, είναι προτιμότερο να κάτσουμε να δούμε πώς θα οργανώσουμε έναν τρόπο ζωής με επαγγελματισμό και σοβαρότητα. Από το να επιτρέψουμε αστοχίες να μας εξοκύλουν και να έχουμε πάρα πολλά χρέη και μια αποτυχημένη πορεία, είναι προτιμότερο να ζητήσουμε βοήθεια. Από το να κάτσουμε και να σπάσουμε το μυαλό μας για να βρούμε την καλύτερη δυνατή λύση, με γιατροσόφια, είναι καλύτερο να συσκεφτούμε γιατί τα προβλήματα που εξαργυρώνονται στο τοπικό επίπεδο είναι διεθνή. Κλείνω λέγοντας ότι υπάρχει μεγάλο σκεπτικισμός που τον συμμερίζεται μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας. Η κοινωνία, σαν φυσικοί άνθρωποι και θεσμοί, δεν έχει πιστεί ότι δεν μπορούσαμε να αποφύγουμε με πολύ διαφορετικό τρόπο και με πολύ λιγότερο κόστος για πάρα πολλούς από εμάς που είμαστε πιο αδύναμοι. Τις μεγάλες σκοτούρες των χρηματοπιστωτικών ζητημάτων που κάποιοι ξέρουν και κάποιοι ακούν από τις ειδήσεις και υπερβολή. Η κοινωνία δεν έχει πιστεί ότι έγινε το καλύτερο δυνατό για να προστατευτεί μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού. Η κοινωνία δεν έχει πιστεί ότι έγινε το καλύτερο δυνατό για να προστατευτεί το μεγαλύτερο κομμάτι της εθνικής περιουσίας. Εθνική οικονομία λέγεται επειδή έχει τους πεθαμένους, εμάς και τους αγέννους. Δεν είναι λαϊκή οικονομία, δηλαδή η οικονομία των τωρινών. Γι' αυτό και στο Σύνταγμα μέσα έχουμε το έθνος, έχουμε και το λαό. Ο λαός είναι ζωντανή. Καταλαβαίνετε, είναι εθνική οικονομία. Τη χρωστάμε στους προηγούμενους και στους επόμενους. Δεν έχει πιστεί η κοινωνία ότι έχουν γίνει τα αδύνατα δυνατά ώστε να προστατεύσουμε την εθνική οικονομία. Δεν έχει πιστεί κανείς ότι το κράτος που έχουμε
στέκεται σωστά απέναντι στο σύνταγμα που το ορίζει, να προστατεύει πρώτα τους ανθρώπους που είναι πολλοί και που έχουν ανάγκη. Δεν έχει πιστεί το μεγαλύτερο κομμάτι της κοινωνίας για αυτά τα τρία πράγματα. Αυτά τα τρία πράγματα μας εμπλέκουν είτε επειδή είμαστε παθόντες, είτε επειδή είμαστε αυτοί οι οποίοι τραβάμε το κάρο μπροστά. Σας καλώ όλους με ένα πνεύμα εντελώς μετριοπαθούς καθημερινού πατριωτισμού και στο τοπικό επίπεδο. Να σκέφτεστε σε αυτά που κάνετε και τους υπόλοιπους, όταν είστε επαγγελματίες, προσφέρετε τη γνώση σας. Κάνατε, μας τιμήσατε, διαβάσατε, μας μιλήσατε. Προσφέρετε τη γνώση σας. Έζεστε στο τοπικό επίπεδο. Επισκεφτείτε τον κόσμο, μιλήστε, συμμετέσχετε. Πάρτε μέρος. Δεν θα γίνει διαφορετικά τίποτα. Οι κεντρικοί θεσμοί έχουν μια απίστευτη παλέτα ποσκοτούρες στο κεφάλι τους. Που και τώρα να καθόντουσαν να τα λύσουν, δεν θα τα λύνουν τους σε 10 χρόνια. Τόσο πολλά πράγματα συσσωρεύονται και λόγω της γραφειοκρατίας και των αστοχιών σε όλα τα επίπεδα. Και το γεγονός ότι καλούνται να διαχειριστούν μια αγορά που η αγορά, ξέρετε, έχει τα δικά της κόλπα και τους δικούς της κανόνες και ο καθένας πρέπει να κυνηγάει τον άλλον. Και μέσα σε αυτό το περιβάλλον των ακραίων κινήτων και ακραίων αντικινήτων έχουμε και τους ανθρώπους. Την απαξία, την έλλειψη προοπτικής, τη φθορά. Τη φθορά των ανθρωπίνων σωμάτων, την απουσία τους, την εγκατάλειψη της χώρας. Την απαξίωση της χώρας, την αδυναμία της συλλογικής ταυτότητας. Που μας κάνει να νιώθουμε ανάξιοι, ενώ δεν είμαστε ανάξιοι. Μας κάνει να είμαστε υπερφύαλοι, ενώ δεν είμαστε ικανοί. Με την υπερφύαλη συμπεριφορά μας, δεν σώζουμε τη χώρα, ούτε προστατεύουμε τους εαυτούς και τις οικογένειες. Με την αίσθηση της αναξιότητας, δεν δικαιώνουμε τους πεθαμένους που πολεμήσανε για μας. Ούτε το γεγονός ότι με μεγάλο κόπο χτίσαμε θεσμούς, που θέλανε πολύ μεγάλο κόπο. Κάνουμε δύο αλλεπάλληλα στραβά πράγματα, που πρέπει και τα δύο να διορθωθούν. Πρέπει να ενισχύσουμε τη δυνατότητά μας για κριτική σκέψη και για σωστό επαγγελματισμό, ακόμα και όταν είναι εθελοντικής φύσης, δηλαδή όταν είναι στο μη κερδοσκοπικό τομέα, πάλι επαγγελματισμό. Και το δεύτερο, πρέπει να οικοδομήσουμε ένα πνεύμα μετριοπάθειας, έτσι ώστε να κάνουμε μόνο καλό. Εξ αυτού του γεγονότος που ότι εμείς μιλάμε ή δραστηριοποιούμε, να μην κάνουμε κακό, να κάνουμε μόνο καλό. Με αυτές τις λίγες κουβέντες κλείνουμε τον πρώτο κύκλο του εργαστηρίου κοινωνικής επιχειρηματικότητας. Ακολουθούν οι υπόλοιποι θεσμοί. Είναι δύο εργαστήρια ΕΣΠΑ και χρηματοδοτήσεων για ανέργους το ένα και για επιχειρήσεις το άλλο, σε συνεργασία με τοπικούς φορείς της περιοχής. Είναι μια σειρά από προγράμματα. Με χαρά σας ανακοινώνω ότι σύντομα θα ακούσετε περισσότερα για ένα μεγάλο πρόγραμμα που φέρνει ο Δήμος Λουτρακίου, Περαχώρας και Αιγαίων Θεοδόρων σε συνεργασία με διεθνείς φορείς. Για την βιοκλιματική αναβάθμιση των δημοσίων κτηρίων και την παραγωγή υπεραξιών που θα ελαφρώσουν το δημόσιο προϋπολογισμό και θα βάλουν το Δήμο μέσα σε ένα οικοσύστημα διεθνών εταιρικών δημών. Με χαρά άκουσα ότι ολοταχώς πηγαίνουμε για το Μάιο για το μεγάλο μας συνέδριο που θα φέρουμε όποιον μπορούμε να φέρουμε στο Λουτράκι, έτσι ώστε του χρόνου να ξεκινήσουμε από άλλη βάση. Και από του χρόνου πια να ξεκινήσουμε και να κάνουμε, δηλαδή εννοώντας από το Σεπτέμβριο. Τους διαγωνισμούς για να βρούμε τα καλύτερα παιδιά και τις καλύτερες ιδέες ή επιχειρήσεις ή συνεργατικότητες για να τις στηρίξουμε. Να δημιουργήσουμε την έδρα της καινοτόμου επιχειρηματικότητας για να δώσουμε φυσικές έδρες σε αυτούς που πρέπει να στηρίξουμε και ελείπονται των ελάχιστων χρημάτων για να νοικιάσουμε ένα μαγαζί και να κάνουμε μια εκτυχική ή πειραματική δραστηριότητα που θα μας δώσει όλο χαρά και δεν θα μας βάλει μέσα. Δεν χάνουμε από αυτό το πράγμα, θα κερδίσουμε. Και θέλουμε να εντυπωσιάσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Γι' αυτό και εντάξαμε το πρόγραμμα Λουτράκι Plus στην εβδομάδα μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας. Γι' αυτό και ο Δήμαρχος μας ανταλλάσσει επιστολογραφία συστηματικά με όλους τους ανθρώπους που σύντομα θα σας γίνει και κοινό κτήμα, έτσι ώστε όταν θα έρθουν εδώ να δουν τις δράσεις μας να έχουν τιμηθεί από τον πραγματικό κόσμο, ανθρώπους να έχουν ωφεληθεί, επιχειρήσεις να έχουν ωφεληθεί, τη δημόσια συζήτηση να έχει ανοίξει σε ευαίσθητα θέματα, πώς θα συντηρηθούν οι θέσεις εργασίας και θα εμπλουτιστούν, πώς θα ξανακάνουμε το Λουτράκι να γίνει ένας τόπος ο οποίος να είναι προσκόμενος για τα νέα χρονιά. Και σιγά σιγά μέσα στο πια τελευταίο τρίμηνο του 2017 θα κοιτάξουμε τους συνεταιρισμούς, τις επιχειρήσεις βιοτεχνικές και βιομηχανικές που έχουν μια ένταση κεφαλαίου, τις μέγα επιχειρήσεις που υπάρχουν στην περιοχή, καθώς και κάθε άλλο παίκτη όπως είναι η Εκκλησία ή κάποιοι αξιόλογοι αθλητικοί οργανισμοί που είναι τα μάτια, τα αυτιά, τα πνευμόνια, τα κύτταρά μας. Αυτοί είναι οι άνθρωποι μας, αυτό είναι το Λουτράκι, η Υπεραχώρα, οι Άγιοι Θεόδωροι, τα Πίσια, τα Ίστμια και πάει λέγοντας. Αυτοί είναι οι τόποι, αυτοί είναι οι άνθρωποι. Με αυτούς έχουμε, με αυτούς θα δουλέψουμε. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω. Ευχαριστώ τον Δήμαρχο Λουτρακίου Υπεραχώρας Αγίων Θεοδόρων και θα ήθελα
πραγματικά και για τη συμμετοχή σας. Αν έχετε την καλοσύνη να μαζευτούμε όλοι μαζί εδώ για να βγάλουμε με τα διπλώματά μας μια μεγάλη αναμνηστική φωτογραφία και να κάτσουμε να πιούμε μετά ένα εσπρεσάκι και να τα πούμε από κοντά. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια σας. Ευχαριστώ. Εδώ είναι το που φάνηκε. Γεια σου, Νικόλα. Να είστε καλά.